Είμαστε σε μια εποχή μεταρρύθμισης. Είμαστε σε μια εποχή μετά από ένα τεράστιο αγώνα και πολέμους που έχουμε περάσει, με τεράστιες μάχες που έχουμε δώσει και δει εγώ, αλλά και όλα τα γραφεία έχουμε δώσει μάχες. Θέλω να ξέρετε όλοι ότι είστε μέσα στον όλεθρο του πολέμου και δεν αντιλαμβάνεστε το τι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια ή τουλάχιστον δεν έχετε κάτσει πίσω να καταγράψετε τι έχει γίνει. Θέλω να σας θυμίσω ότι όλα μας τα γραφεία είναι άξια και άξια τα παλικάρια που στήσαν και στήθηκαν στα πόδια τους και στήσαν στα θέμελα. Άρα έχετε μια τεράστια τρομακτική μοναδική ιστορία που είναι δικιά σας. Άρα είναι δικιά μας, είναι η ιστορία μας. Είναι αυτή που γράφουμε με χρυσά γράμματα και που στο τέλος μπαίνουν τα χρυσά γράμματα, όχι τώρα. Όμως είμαστε σε μια τεράστια διαδρομή την οποία την περπατάμε μόνοι μας. Την οποία είναι πρωτόγνωρη, άμα το θέλετε, και δεν υπάρχει λάθος και σωστό. Υπάρχει μόνο αυτό που πρέπει. Μην βλέπετε τι θα μπορούσες να έχεις κάνει, αλλά να μην χάνεις τώρα, στον άχρονο χρόνο, την ώρα που συμβαίνει. Και έτσι έχει συμβεί, έχει εκτελεστεί μια πραγματική διαχείριση και στα γραφεία, αλλά και στα χτυπήματα, αλλά και στον τρόπο του καθεστώτος, σε αυτή την πρωτόγνωρη διαδρομή που βιώνει η Ελλήνων Συνέλευση και το δημιούργημα που σιγά σιγά μεγαλώνει για να γίνει ολικό και να πάρει το ολοκληρωμένο μέγεθός του. Έτσι, συνέλληνες, θέλω να πω ότι είναι μια εποχή που πρέπει να ανασυσταθούν τα γραφεία μας, να επαναπροσδιοριστούν οι ρόλοι, άμα το θέλετε, να επαναπροσδιοριστούν οι σκέψεις, τα μυαλά, οι κινήσεις, οι δράσεις. Και εδώ είναι ένα μεγάλο κομμάτι που αυτό που κάνουμε με τα γραφεία, να κάνουμε webinar από τα γραφεία, μας δείχνει ένα πράγμα. Ενώ παλιά είχαμε 1500 συνδέσεις και έμπαινε κάθε ένας μέσα, τώρα μπαίνει το γραφείο. Άρα βλέπουμε και μετράμε γραφεία. Άρα λοιπόν διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν γραφεία που δεν είναι ούτε στα πρότυπα του γραφείου. Που αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που σημαίνει ότι πρέπει να νοικοκυρέψουμε τη βάση μας με σοβαρότητα και να μην έχει καμία έλλειψη. Είναι σοβαρό το να έχεις έλλειψη γραμμής στο γραφείο, να θες και να νομίζεις ότι μπορείς να ενημερώσεις Έλληνα πολίτη, να ενημερώσεις τον άνθρωπο, να καταλάβει, να κατανοήσει, ενώ δεν έχεις κατανοήσει εσύ συνέλληνα που είσαι στο γραφείο, ότι το γραφείο δεν είναι γραφείο ούτε πολιτικό, όπως το εννοούν τα άλλα γραφεία πολιτικά. Είναι το γραφείο και η έδρα του οργανισμού Ελλήνων Συνέλευση. Είναι ένας ολόκληρος οργανισμός, ο οποίος εξαπλώνεται παντού με όλη τη σοβαρότητα που έχει ο κεντρικός οργανισμός. Και εκπροσωπεί τον κεντρικό οργανισμό, απανταχού της γείας όλων των Ελλήνων ανθρώπων. Και δεν έχεις καταλάβει ότι αυτό το μικρό γραφείο που έχει σε κάθε τοπικό οργανισμό είναι ένα κύτταρο του κεντρικού οργανισμού, όπως είναι το σώμα σου, όπως είναι το σαρκείο σου. Αυτό πρέπει να το καταλάβεις. Έτσι, σήμερα ενώ μιλάμε ότι έχουμε πολύ άριθμα γραφεία και έχουμε, δεν είναι τουλάχιστον στη νομιμότητά τους, στην διαδικασία τους, στην εκτέλεση της διαδικασίας τους, δεν έχουν ούτε επικοινωνία στα social media. Δεν έχουν επικοινωνία διαδικτυακή. Δεν έχουν οργάνωση τουλάχιστον γραφείου. Φανταστείτε τώρα να υπήρχαν μέλη τα οποία έπρεπε να εκτελέσουν 20 δράσεις που έπρεπε να εκτελεί ένας οργανισμός όπως η Ελλήνων Συνέλευση. Βλέπουμε λοιπόν ότι τέτοια πειράματα, αν το θέλετε, μέσα από τα συμβούλια που συγκροτήθηκαν στην Κεντρική, αντιλαμβανόμαστε τις ελλείψεις, μικροελλείψεις είναι βέβαια έτσι. Η αλήθεια είναι ότι έχετε πολύ άριθμα μέλη σε όλα τα γραφεία, γιατί παντού έχουν γίνει πάρα πολλά εξώδικα, άρα είναι δεδομένα μέλη. Και τα μέλη αυτά που έχουν εκτελέσει την εντολή αποκληρωμής έχουν ένα κοινωνικό γίγνεσθε γύρω τους, φίλους, συγγενείς, παιδιά. Με αποτέλεσμα υπάρχει υπερπληθώρα ανθρώπων αυτή τη στιγμή για να καλύψουν δεδομένες ανάγκες της Ελλήνων Συνέλευσης. Αυτή η προσπάθεια όμως, τουλάχιστον μέσα από τα γραφεία, δεν έχει γίνει. Γιατί ακριβώς τώρα δομούνται τα γραφεία της Ελλήνων Συνέλευσης, ως τοπικοί οργανισμοί, την ακριβή απόλυτη διαδικασία, με πειθαρχία, αν το θέλετε, για να συγκροτηθεί το σύνολο της μονάδας της σφαίρας του πυρός. Έτσι ακριβώς όπως το έχουμε αποτυπώσει. Άρα λοιπόν, θα βλέπουμε ότι από τα 400 γραφεία έχουμε 230 συνδέσεις.
Είναι πραγματικά, δεν θα πω λυπηρό, θα πω ότι έχουμε σοβαρή έλλειψη. Κοντά στα μισά. Το αντιλαμβάνεστε όλοι, έτσι. Άρα έχουμε μία δυναμική τεράστια σε όλη την επικράτεια και στο εξωτερικό, η οποία δεν έχει δράσει, τουλάχιστον έτσι όπως αναγράφεται στις καταστατικές διαδικασίες, και τουλάχιστον να κρατήσει τα πρότυπα ενός γραφείου. Δεν πειράζει. Θα πω το εξής. Θα πω λοιπόν ότι αυτή η φορά έχει καταγραφεί ότι έχουμε έλλειψη σε οργανισμούς τοπικούς, οι οποίοι θα πρέπει τουλάχιστον να διατηρούν την σύνδεσή τους στη διαδικτυακή για να αποκαταστήσουν τις επικοινωνίες τους και με την κεντρική και με τα webinar και με τις περιφερειές τους. Φανταστείτε τα προβλήματα που θα έχουν αυτοί οι οργανισμοί, αλλά ωστόσο υπάρχουν κάποιοι σε αυτά τα γραφεία, σε αυτούς τους οργανισμούς, που θέλουν να διοικήσουν και να πάρουν Ελλάδα. Πραγματικά, θα σας βάλω εσείς να απαντήσετε στον εαυτό σας, εάν η Ελλήνος Συνέλευση είναι έτοιμη να διοικήσει στην καθολική διοίκηση, στην πραγματική διοίκηση, και όχι σε αυτή την ξεπλημμένη, αν το θέλετε, αρρωστημένη διοίκηση που δεν υπάρχει, οι οποίες οι εντολές είναι από ξένα κέντρα. Εμείς δεν έχουμε κανένα ξένο κέντρο να μας συμβουλεύσει. Δεν έχουμε καμιά στοά, κανένα ξεφυγισμένο υπόγειο, κανένα χεσμένο ιερατείο. Εμείς είμαστε αυτοί που είμαστε, ξέρουμε τι λέμε, ξέρουμε που πάμε, ξέρουμε τι γράφουμε, τα έχουμε πιστοποιήσει, τα έχουμε υπογράψει, τα έχουμε χαράξει. Έχουμε βάλει στο νου μας το στόχο και το σκοπό της απόλυτης διαδικασίας της απελευθέρωσής μας και την Ελλήνων πολιτεία, η οποία είναι πρώτο μιλόν για την εγκαθίδρυση της ελληνικότητας απανταχού της γης. Έτσι, αντιλαμβάνονται τις ελλείψεις, οι οποίες πρέπει σιγά σιγά και οι περιφέρειες, αλλά και το Συμβούλιο των 36 μερών, το επιτελείο του, να συστρατεύσει τις δυνάμεις των γραφείων, να αποκατασταθούν οι ελλείψεις, να συμμετέχει ενεργά για να αρχίσει να μπαίνει στην πραγματική διαδικασία της ολοκλήρωσής μας. Και ρωτώ εγώ τώρα, βλέπετε με αυτή την οργάνωση τουλάχιστον των γραφείων να μπορείτε να διοικήσετε Ελλάδα? Θα μπορούσατε να πάτε κάπου? Θα πρέπει λοιπόν πραγματικά αυτή τη φορά, έτσι όπως έχουν αποτυπωθεί και τα πρωτοκολλά μας και το αξιακό μας και τα καταστατικά μας, αλλά και όλη μας η διαδικασία, να μπούμε σε μια βάση δεδομένων, τουλάχιστον τα γραφεία μας να λειτουργήσουν ως γραφεία. Και θα πάμε σε μια εργασία γραφείου, καθαρά πολιτικού φορέα, όπως αρμόζει στην τεράστια σοβαρότητά μας και στον τεράστιο αγώνα που κάνουμε για όλους τους Έλληνες πολίτες. Είναι άδικο για όλους σας να κοιτάει ο καθένας τι κάνατε εσείς, αν εσείς κάνατε περισσότερα ή λιγότερα. Ποτέ μην το μετρήσετε, γιατί είναι λάθος ακόμα και ότι μετράτε τον χρόνο. Ο χρόνος είναι έχρονος, αλλά τον μετράτε. Μετράτε τον χρόνο για να καθορίσετε τη δημιουργία που πρέπει να συντονίσετε, όχι γιατί μετράτε χρόνο. Μην ξαναμετρήσετε τον χρόνο, είναι άδικο για εσάς. Είναι σαν να παριστάνετε το αντικείμενο μέσα στον χρόνο σας. Μην το ξαναμετρήσετε. Πολλοί πέσατε στην παγίδα του ψεύτικου αποσταλτικού χρόνου. Όταν μετράγατε τον χρόνο, τότε παίρνεις Ελλάδα και τι κάνεις. Η Ελλάδα είναι εδώ, δεν έφυγε ποτέ. Οι ανθρώπινες πτυχές και οι θνητοί άνθρωποι θα φύγουν από εδώ και η Ελλάδα θα είναι πάντα εδώ. Άρα το θέμα είναι, δεν θα χαθεί ποτέ η Ελλάδα, γιατί κανένα δεν μπορεί να την πάει κάπου ή να την πάρει. Το ζήτημα είναι ότι εσύ χάνεις την εποχή σου, εσύ χάνεις τη δημιουργία σου και ουσιαστικά δεν αντιλαμβάνεσαι καν τον απόλυτο δημιουργικό άχρονο χρόνο σου. Άρα είναι άδικο για εσάς να μετράτε μήνες, να μετράτε μέρες, να μετράτε χρόνια. Γιατί αυτό είναι, αν το θέλετε, μια κακόγουστη αποστατική επιτυχία που δεν υπάρχει επιτυχία, γιατί δεν υπάρχει τύχη, αλλά τουλάχιστον το λόγο για την αποστατική του καθεστωτικού συστήματος. Γιατί θα σε έφαγαν τον χρόνο. Και αυτό συμβαίνει συνεχώς. Δεν φτάνει που οι άνθρωποι δεν έχουν και δεν αντιλαμβάνονται ούτε τον αποστατικό χρόνο που ζουν, αλλά ούτε τον αληθινό. Είναι σε ένα κενό, είναι σε ένα μετέχνιο να κινούνται σε μια ψευδαίσθηση, κάνοντας πάντα ότι το καθεστώς τους έχει υποδείξει, τους έχει επιβάλει και χαράξει. Αυτή η τεράστια μεταρρύθμιση είναι και η πραγματική πολιτική μας. Δεν μπορείς να μετράς γραφεία, δεν μπορείς να μετράς μέρες, ώρες, μήνες, χρόνο.
Ενώ θα πρέπει να καταλάβετε ότι όλα συμβαίνουν στο ίδιο πεδίο. Σε αυτό το πεδίο είναι όλα. Εδώ είναι η αποστασία, εδώ είναι η αλήθεια. Εδώ είναι το φως, εδώ είναι το σκότος. Όλα είναι εδώ και παίζουν στο ίδιο πεδίο. Στο ίδιο πεδίο λοιπόν θα πρέπει να επικρατήσει η πραγματική αληθινή διαδικασία, η πραγματική Αγίων Πολιτεία. Άρα λοιπόν θα δείτε ότι όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τα ιερά κείμενα, μέσα από την πολιτική, μέσα από όλες τις εκπομπές, θα έχετε διαπιστώσει όλοι ότι συμβαίνουν δύο πράγματα. Δεν θα πω προσπαθώ, αλλά σας αναγκάζω να αναγνωρίσετε και την αλήθεια και το ψεύδος. Αν αναγνωρίσεις το ψεύδος, μοιραίως θα αναγνωρίσεις και την αλήθεια. Αν αναγνωρίσεις την αλήθεια, μα θα δεις και το ψεύδος. Όποιο από τα δύο και να αναγνωρίσεις, θα δεις και τα δύο. Άρκει να δεις ένα από τα δύο. Μα δεν βλέπεις τη ζωή. Νομίζεις ότι ζεις, αλλά ουσιαστικά είστε νεκροί, ενσαρκωμένοι και δεν μιλάω μόνο για εσάς. Μιλάω για όλους που συμβαίνουν εκεί έξω. Και δεν θα μιλήσω για όλους. Άρα ο ενσαρκωμένος, ο οποίος κινείται, τρώει, πίνει, εκτελεί, μιλάει και εκτελεί όλες τις επιθυμίες μιας καθεστωτικής ομπρέλας, δεν σημαίνει ότι είναι ζωντανός, επειδή κινείται και ρέει αίμα στις φλέβες του. Ουσιαστικά, αν το θέλετε, είναι ενσαρκωμένος νεκρός. Και έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό της ανθρώπινης είναι ενσαρκωμένοι νεκροί. Σε αναμφιθέσει με αυτόν που έχει ενθυμίσεις και που ενθυμήθηκε, και αυτός που ενθυμήθηκε ξύπνησε και μπήκε σε μια διαδικασία να αναγνωρίσει, να κατανοήσει. Και αυτό το κάνει με δύο τρόπους. Είτε να δει το ψεύδος, είτε να δει την αλήθεια. Είτε να δει το ψεύτικο χρόνο, είτε να δει τον αληθινό. Είτε να δει το θάνατο, είτε να δει τη ζωή. Σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε, ότι έτσι θα ξυπνήσουμε τα αδέλφια μας. Άρα θα πρέπει να σοβαρευτούμε πάρα πολύ, ιδιαίτερα τέτοιες ώρες που έχουν οριμάσει πάρα πολλά θέματα, καταστάσεις, γεγονότα, δεδομένα, ακόμα και η αποστασία, άμα το θέλετε, έχει κατασταλάξει, έχει πει ό,τι έχει πει, έχει κάνει ό,τι έχει κάνει, από εδώ και πέρα πρέπει να αρχίσει και να κατανοεί. Εδώ θα λέμε αποστασία και νομίζω ότι είναι κάτι άλλο από εμάς, αφού η αποστασία ζει μέσα μας. Στον καθένα, ναι, η αποστασία είναι μία, αλλά έχει δισεκατομμύρια πρόσωπα, διαφορετικά, έχει σημασία. Αν το πρόσωπο αλλάζει από άνθρωπο σε άνθρωπο, ή σε μέγεθος, ή σε ποιότητα, υφίσταται, γιατί η αποστασία είναι μέσα μας. Έτσι λοιπόν ήρθε η ώρα να βάλουμε τα γραφεία μας σε μια πραγματική νοικοκυρεμένη σειρά, ελληνική όπως μας αξίζει, αν το θέλετε, έτσι με όλη την ταυτότητα όλων των ηπτών που έχουμε δείξει, μια τεράστια πολιτική μετρού, μια τεράστια διαδρομή από το 2012 και πιο πίσω, αν το θέλετε, αλλά το 2012 θα ορίσω, και εντεύθεν υπάρχουν χιλιάδες αναμετρήσεις, μάχες, υπάρχουν χιλιάδες νίκες, υπάρχουν τεράστια δεδομένα και δρόμενα που έχουν συμβεί. Θέλω να βάλετε κάπου κάποιοι και να κάνετε κάποιες αναφορές μόνοι σας, ως πολεμιστές, ως άνθρωποι του δικαίου που βλέπετε την αλήθεια του δικαίου σας. Να θυμηθείτε όταν έβγαλα τον όρκο τι έγινε με το καθεστώς και πόσο πολέμησε το καθεστώς. Και γιατί το πολέμησε το καθεστώς, χιλιάδες ορκίζονται. Σε βαφτίσεις ορκίζονται παντού. Ορκίζονται στα πτυχία, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Ορκίζονται στο πτυχίο των αγγλικών, των γερμανικών, των ισπανικών. Στις σχολές στρατιωτικές, οι στρατιώτες ορκίζονται. Στο γέλο ορκίζεστε κάθε φορά. Όλοι μαζί να πούμε τώρα σας πειράξει ο δικός μας όρκος της Ελλάδος και ένας όρκος πραγματικός που είναι ουσίας. Και που πραγματικά είναι ο λόγος, είναι το όλον και εν αρχήν είναι ο λόγος, γιατί ο άνθρωπος είναι λόγος, αν μη τι άλλο. Και ο λόγος δεν είναι τίποτα λιγότερο και παραπάνω από το σύνολο των όρκων νόμων που είναι η ίδια η ολότητα μονάδα, ο ίδιος ο άνθρωπος. Άρα με το λόγο, άμα το, είμαστε μέρη του λόγου, γιατί είμαστε το αιτιατό του λόγου, του θείου λόγου, του θείου σχεδίου της ύπαρξής μας, και πρέπει όλοι μας να έχουμε την, τουλάχιστον την αυτογνωσία και την ευδαιμονία. Για να αποκτήσει ευδαιμονία πρέπει να έχει την αυτογνωσία. Μα η αυτογνωσία δεν είναι τίποτα λιγότερο και παραπάνω από την ίδια την ενθύμηση και τις ενθυμίσεις μας. Εάν δεν ενθυμηθείς, ποιος διάλος είσαι και γιατί είσαι, από πού είσαι, ποιανού είσαι, ποιος σε δημιούργησε, σε κανένα παπάρας ξεφτύλας που δεν υπάρχει, που πια σε λάσπη και έφτισε και σηκώθηκε, σας παρακαλώ. Υπάρχουν πολύ γελία πράγματα που η εποχή που είμαι εγώ τώρα εδώ θα φύγουν, θα κοπούν, θα φαίνονται μικρές γελιότητες, μυαρές ακαθαρσίες που αύριο οι άνθρωποι θα λένε πώς διάλο πιστεύαμε αυτές τις γελιότητες,
Πώς δεχτήκαμε αυτές τις γελιότητες όλων αυτών των ζώων? Είναι δυνατόν, ρε παιδί. Δεν μπορεί να είναι. Με μια ιστορία που ξεκινάει, πέντε γύφτη βρεθήκανε στην έρημο που ήταν δούλοι στην Αίγυπτο όταν εμείς είχαμε φαλάπια. Και μιλάτε για Αιγύπτιους που ο πρώτος βασιλιάς της Αιγύπτου είναι ο Μήνας. Και μετά από 45.000 χρόνια βρεθήκανε αυτά τα ζωντανά κάπου εκεί στην Αίγυπτο και τα άδειοξε ο φαράγγος, φύγεται από τη γη μου ζώα. Μιλάμε για ζώα, τα ζώα, δούλους και βοσκούς τα είχε και τα άδειοξε. Και φτάσανε τώρα αυτά τα προϊόντα να έρχονται να μας λένε όλες τις μπούρδες τους, με όλο το γύφτο σόι. Δηλαδή πραγματικά εγώ ζω που αναπνέω σε αυτό το πλανήτη μαζί με τα ελάνια δημιουργήματα ανθρώπους. Θυμώνω, πραγματικά και θυμώνω με σας. Καλά, αυτά τα ζώα δεν έχουν τίποτα. Αυτά τα ζώα είναι τελείως τελειωμένα, δεν υπάρχει νόηση, δεν υπάρχει μυαλό. Μπορώ να σας τα αποδείξω ό,τι ώρα αυτή. Ελάτε σε ένα ανοιχτό διάλογο να δείτε γιατί ζώα, γιατί απόπατο μιλάμε. Δεν υπάρχει απόδειξη, δεν υπάρχει, υπάρχει αγγελιότητα. Εσύ και σπαλάτια και τεράστια υπερτεχνολογία κοσμοκρατορία και αυτά απλά ήταν τα τελευταία σκουπίδια που ξεκινάει η ιστορία του από την Αίγυπτο και τα διώξαμε. Λέμε, έστα διάλογο ήταν τότε. Συχαμένα. Γιατί ήταν συχαμένα. Και από εκεί ξεκινάμε τώρα να σε έχει πλήξει όλη αυτή η παπαρίλα, όλη αυτή η βλακεία και να κάθεσαι απέναντι στη φυσιολογία σου. Τέλος πάντων, για να μην το πάω πιο μακριά. Είναι μια άλλη ιστορία και μια ανάλυση που όποιος θέλει, ό,τι ώρα θέλει μπροστά μου σε δημόσιο λόγο και όχι και τα κέτ, ελάτε να το κάνουμε. Ωστόσο όμως έφτασε η ώρα να πάμε σε... να σοβαρέψουμε όλα τα γραφεία μας και να εργαστούν τα γραφεία μας και οι φορείς, οι πολεμιστές, σε μια πραγματική βάση δεδομένων. Έτσι λοιπόν ευελπιστώ ότι στο επόμενο webinar θα υπάρχουν άλλες 100 συνδέσεις και συνεχίζεται να υπάρχουν και θα σοβαρέψουμε όλα τα γραφεία γιατί πραγματικά πρέπει να σοβαρέψετε όλοι στον τρόπο σκέψης ώστε τα γραφεία για πρώτη φορά της εκδήλωσης συνέλευσης μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί με όλα αυτά, μετά από όλα τα δεδομένα που έχετε πια στα χέρια σας έχετε ένα τεράστιο πλούτο σε τρεις φάσεις. Έχετε τα 600, έχετε τις μετοχές Ανατολής, έχετε τον παγκόσμιο πλούτο, έχετε χιλιάδες άλλα ταμεία που δεν σας τα έχω δείξει, αλλά είναι, έχετε την ερικά σας. Έχετε μια, αν το θέλετε, μεταπολίτευση, μια μεταπολίτευση. Από τότε που ξεκινάει η μεταπολίτευση, όλα τα κακουργήματα που έχει κάνει, τις φτωχέσεις που έχει κάνει, τους νόμους που έχει επιβάλει, όλες τις γελιότητες που δεν έχει να κάνει, δεν έχει καμία σχέση με την ανθρώπινη φυσιολογία μας, με τα συμφέροντά μας, με τη ζωή μας, με την ανάπτυξή μας. Έχετε λοιπόν ένα τεράστιο ποινικό μητρό κολάσιμο, αν το θέλετε, κατά δικιά τους έννοια και κατά κόσμο δικό τους, όλων αυτών των υπανθρώπων και όλων των γελίων, μητροκομμάτων, κοινοβουλευτικών, μη κοινοβουλευτικών, που αλλάζουν ρούχα μεταξύ τους, όπως ακριβώς το είπαν, όπως πιο τώρα, ρούχα αλλάξανε. Τώρα λένε Μητσοτάκη, δεν τι Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία δεν έρχεται εδώ και 50 χρόνια. Αυτή η παπάρα δεν ήταν εκεί μέσα συνέχεια. Εκείνος εκεί δεν ήταν βουλευτής τόσα χρόνια. Όλοι αυτοί δεν τα υπογράψανε. Και δεν είχε κάτι κάνει ακριβώς όπως το άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα δεν υπήρχε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ΣΥΡΙΖΑ. Μα δεν υπήρχε τίποτα. Όλα αυτά είναι ρούχα που αλλάζουν τις ενδυμασίες τους. Και εσείς δεν ψηφίζετε το 64%, το οποίο περιμένετε και όλοι οι πολίτες μας τώρα περιμένουν να ενημερώσουμε αυτό το 64%. Και το υπόλοιπο είναι, το μισό είναι νεκρό και το άλλο είναι κομματόσκυλα που έρχονται γύρω-γύρω και δίθεν ψηφίζουν. Άρα όλα κρέμονται σε μια κουφτή. Έχετε μια βουλή που δεν έχει συσταθεί ποτέ σε σώμα. Σε τρεις-τέσσερις κυβερνήσεις τουλάχιστον όσο υπάρχουν εμείς, είναι από Παπανδρέου, είναι ο Σαμαράς, είναι μετά ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι τώρα είναι πέντε κυβερνήσεις που δεν έχει συσταθεί ποτέ η βουλή σε σώμα. Είναι νόμοι παράνομοι που συνεχώς έρχονται. Είναι ψεύτικες εκλογές. Έχετε τεράστια εργαλεία στα χέρια σας. Έχετε όλες τις εντολές αποπληρωμήν όλων των φορέων το που περάσαμε από τα 40 κύματα και όλοι πιστοποίησαν ότι δεν έχει κανένα ζημιά από εμάς και δεν μπορεί να έχει, αν το θέλετε. Άρα πρέπει να δυναμώσει όλος ο ανθρωποκεντρικός οργανισμός της Ελληνικής Συνέλευσης απανταχού της γης και στο εξωτερικό. Άρα τώρα λοιπόν είναι να δηλώσετε, αν το θέλετε, να αρχίσετε και να συστήσετε την πραγματική δυνατότητα και δυναμική των γραφείων. Υπάρχουν τρεις δράσεις για να κόψουμε οποιαδήποτε ενημέρωση που δεν θα συμβαίνει στην ολότητά της.
και για να συντονίσουν, άμα θέλετε, όλο τον οργανισμό σε έναν παλμό. Αυτή τη στιγμή, για αρκετό καιρό τώρα, συντάσσεται ένα μήνυμα, δεν ξέρω πόσες ώρες είναι, αλλά μπορεί να είναι και 5 και 6 ώρες, το οποίο είναι ένα ενημερωτικό μήνυμα του κάθε πολίτη που θα μπαίνει στο γραφείο. Έτσι, είναι μια ολοκλήρωση τουλάχιστον για να φύγουμε από στίγματα ότι δεν ενημέρωσες καλά σε κάποιο γραφείο κάποιος συνέλληνας, κάποιος είπε παραπάνω ή λιγότερα. Έτσι λοιπόν, κλειδώνουμε μια πρώτη ενημέρωση για να δούμε από τη διοίκηση τι άλλο πρέπει για να κλειδώσουμε μια ενημέρωση που θα γίνεται σε όλους το ίδιο. Και να μην έχουμε αποτυχίες ή να μην έχουμε παράπονα με το θέλετε από πολίτες που λένε πήγα στο γραφείο και δεν ενημερώθηκα καλά και μου πάνε μπούρδες. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια πρώτη ενημέρωση που θα έχουν όλα τα γραφεία με αποτέλεσμα το οποίο θα είναι τηλεοπτικό ακουστικό υλικό συν ο συνέλληνας στο γραφείο όπου τα γραφεία θα πρέπει να ορίσουν ποιοι θα ενημερώνουν, δεν θα ενημερώνει όποιος γουστάρει όπως να είναι, ούτε θα είναι ντυμένοι όπως να είναι. Πας στο γραφείο σου. Δεν θα σου βάλουμε και δεν θα σου επιβάλλουμε τίποτα λιγότερο και περισσότερο από μια ευπρεπή εμφάνιση ενός πουκάμισου ή ένα πιο χειμωνιάτικο ρούχο το οποίο θα είναι πάντα σε ένα συγκεκριμένο χρώμα. Θα φορά στο λαιμό σου την ταυτότητά σου για να ξέρει ο άλλος ότι μιλάει με την κυρία Ευρυδίκη ή μιλάει με τον κύριο Πέλοτα. Και όχι άφηρμα ποιον πήγα, ποιον είδα. Θα κρατάει τα στοιχεία. Έχουμε οργανισμό διαφάνεια, έχουμε τα πάντα. Έχουμε επιτροπές οι οποίες πρέπει να συστηθούν και να μεγαλώσει, αν το θέλετε, όπως μεγαλώνει η Ελλήνωση, λέει, θα χρειαστεί μηχανισμούς στήριξης αλλά και διορθωτικές πορείες. Άρα θα πρέπει όλοι οι συνέλληνες να υπατούσουμε, αν το θέλετε, στο κοινό σύστημα που μπαίνει για να βρούμε μια ταυτόσιμη διαδικασία. Αυτό θα είναι και το μεγάλο, είναι και το μεγάλο μήνυμα από την αρχή της Ένωσής μας. Έτσι, θα τρέξει λοιπόν η διαδικασία αυτή, όπου θα γίνονται οι ενημερώσεις, το πώς θα τρέξετε στα γραφεία και θα φωνάξετε τα μέσα. Υπάρχουν πάρα πολλά μέλη τα οποία είναι πεταμένα κάπου στην άκρη. Δηλαδή τώρα δεν αντιλαμβάνομαι όταν ανοίγει κάποιος ένα γραφείο, θα πω ότι είναι παλαιοκομματικές εφαρμογές αυτές, ενδεχομένως είναι και από ανθρώπους που δεν γνωρίζαν από διοίκηση. Και αυτό το αντιλαμβάνομαι. Γι' αυτό δεν μπορώ να τα βάλω με κανέναν και δεν θα ζητήσω και ευθύνες από κανέναν. Αλλά τουλάχιστον θα ζητήσω ευθύνες από εδώ και πέρα. Όταν μπαίνει μια τόσο όρημη σειρά, με πραγματική ευπρέπεια, με πραγματική σοβαρότητα, όπου ο κόσμος θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε μια τέτοια σοβαρότητα. Όπου τα γραφεία μας θα έχει μέσα όλο το αξιακό μας. Καταρχάς, σας ενημερώνουμε ότι ήδη βγήκαν τα τρία βιβλία, όπου τα τρία βιβλία είναι το τρίπτυχο της Ελλήνων Συνέλευσης. Δεν γίνεται να μιλάς για πολιτική, αλλά να μην έχεις χαράξει και να μην έχεις γράψει όλο το αξιακό της πολιτικής και όλου του τεράστιου δημιουργήματος που θα στήσεις. Είναι αδύνατο να του λες με λόγια να καταλάβει κάποιος όταν μπορείς να του το δείξεις χαραγμένο και υπογεγραμμένο. Δεν γίνεται να του μιλάς για αξιακό, αλλά να μην γίνεις το αξιακό. Σήμερα το έχετε όλοι μπροστά σας. Έτσι λοιπόν υπάρχουν τρία βιβλία που είναι το τρίπτυχο των γραφείων. Αν μη τι άλλο, μιλάμε για ελευθερία και για πολιτική και εκεί είναι μια τεράστια διαδικασία όπου στα τρία αυτά βιβλία αποτυπώνεται η πραγματική πολιτεία στη βάση δεδομένων της δημιουργίας μας, από εκεί που προήρθε. Ομιλεί μέσα και ξεκαθαρίζει το γεγονός της πραγματικής δημοκρατίας, γιατί πρέπει να καταλάβετε, δεν είναι πολίτευμα ασφαλιασμένοι όπως την έχουν σήμερα. Άρα εμείς δεν μπορούμε να σερνόμαστε πίσω από αυτές τις μπουρδες και παπαγωγίες γελίων κομμάτων, ηλίθιων και άθλιων σκοτεινών συμφερόντων. Δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα μυαρά σκουπίδια. Το λέω ξεκάθαρα και φασώς. Είναι σκουπίδια οι διακηρύξεις, δεν έχουν διακήρυξη, δεν έχουν δρόμο, δεν έχουν στόχο, δεν έχουν σκοπό, δεν έχουν αλήθεια, μα δεν έχουν τίποτα. Πάρτε όλα τα καταστατικά τους. Πάρτε τις διακηρύξεις. Είναι μια μύρλα που δεν μπορεί να διοικεί κόσμο, ούτε να εκπροσωπεί κανέναν και τίποτα. Δεν είναι ούτε για στάβλο. Σε ένα στάβλο αυτά τα καταστατικά τα ζώα θα σκοτωθούν μεταξύ τους. Θα δημιουργήσουν έχθρες και θα δογματιστούν. Αλλά δεν υπάρχει κανένα δημιουργικό σημείο. Δεν υπάρχει τάφηση με κανένα σχήμα εκεί έξω με μένα και με εμάς. Γιατί εμείς δεν είμαστε τίποτα περισσότερο και λιγότερο από την ίδια τη φυσιολογία μας. Άρα θα πρέπει να κατανοήσετε το τι φταίει τόσα χρόνια
Και πώς τόσα χρόνια, με τρόπους, μεθόδους, με δόλιους, με δολιότητες και με χιλιάδες με θαρκευμένες διαδικασίες, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Και δεν πήραμε χαμπάρι και δεν ξέρουμε τι μας φταίει και δεν καταλαβαίνει κανένας και δεν είναι πολιτική αυτή. Τους πετάς όλους, δεν υπάρχει τίποτα εκεί έξω. Θα πρέπει να καταλάβετε όλοι ότι εσύ θα πρέπει να επαναπροσδιοριστείς ως πολίτης. Μην ψάχνεις πουθενά τον πολίτη, ο πολίτης δεν είναι το citizen. Σήμερα ο πλανήτης μας γεια. Δεν έχει κράτη, δεν έχει χώρες, έχει σημαίες. Και τις σημαίες τις κάνανε πολέμους με σημαίες. Να πολεμήσεις για τη σημαία, για νούρε τη σημαία. Τις μαλακίες σου έβγαλε το Βατικανό. Ή οι εταιρείες των Ινδιών, ή κάτι γάμο εταιρείες των σκουπιδένιων υπανθρώπων στην Αγγλία ή στην Αμερική. Ποια σημαία δεν να πολεμήσεις. Μπορείς να πολεμήσεις για τη φυσιολογία σου, μπορείς να πολεμήσεις για τη ζωή σου, μπορείς να πολεμήσεις για την ίδια σου τη δημιουργία, για το περιβάλλον σου, για τον πλανήτη σου. Μα να πολεμήσεις έναν για μια γελία σημαία που δεν ξέρεις ούτε τι είναι. Εμείς οι Έλληνες θα πολεμήσουμε για τη σημαία μας. Ποια σημαία μας δεν είναι να πολεμήσουμε. Θα πολεμήσουμε για την πατρίδα μας. Θα πολεμήσουμε για την ελληνικότητα. Θα πολεμήσουμε για αυτό που είμαστε. Θα πολεμήσουμε για το ελάνιο γένος μας. Γιατί έλα να πολεμήσουμε. Για τη θρησκεία του Γιαχβέ. Για την κάθε κολοθρησκεία, το κάθε χεσμένο δόγμα που δεν ξέρει τι λέει, δεν ξέρει που πατάει πουθενά και δεν πατάει καν σε άνθρωπο. Θα πολεμήσουμε για τον οίκο του γένους. Σωστά, οίκος του γένους είμαστε όλοι. Και ποια σημαία, ρε παιδιά, θα πολεμήσουμε. Για ποιες σημαίες πολεμάνε αυτά τα όρνια. Έχετε καταλάβει σημαίες στον πλανήτη. Η Ελλάδα μπορεί να δώσει το μήνυμα πάρα πολύ σταθερά. Γι' αυτό που είναι, γι' αυτό που λέει. Και ποια Ελλάδα. Η Ελλάδα, άμα το θέλετε, δεν είναι η Ελλάδα. Είναι η Ελλάδα ίδια. Και εμείς είμαστε εδώ χιλιάδες χρόνια στη δημιουργία μας. Σε έναν πλανήτη που ήρθαμε να ζήσουμε και να δημιουργήσουμε. Και δεν επιτρέπουμε σε κανένα άλλο ζώο μυαλό να μου λέει την άκρη. Πρέπει βάλει φόρους, να μου στερεί το νερό, το ξυγόνο, τη ζωή. Και αυτό πρέπει να σταματήσει. Και αν δεν γίνει από εμάς, από ποιο θα γίνει. Και αν δεν γίνει τώρα, να περιμένουμε άλλα 20.000 χρόνια. Ή μήπως έχεις κανένα για αυτά τα ζώα. Ή μήπως σου δίνουν πλούτο. Σου κλέβουν τον πλούτο, σου κλέβουν τη ζωή, σου κλέβουν τον χρόνο. Ήρθε η ώρα να καταλάβεις τι συμβαίνει. Και δεν μιλάω για τα πολιτικά σκελετώματα εδώ. Αυτή είναι αυτοφοράκηδες, όπως έχω πει. Μιλάω ότι από εδώ ξεκινάει και θα πάει πάρα πολύ μακριά. Θα φτάσει μέχρι εκεί που πρέπει να φτάσει. Εσύ ρε συνέλληνα, γιατί δεν κάνεις το πρέπον και μόνο αυτό που πρέπει να κάνεις. Σου ζήτησα να κάνεις κάτι παραπάνω. Γιατί δεν κάνεις μέχρι εκεί που αντιλαμβάνεσαι. Εν παραδείγματι δηλαδή θα πω. Κύριοι, έχετε τα γραφεία σας. Τα γραφεία σας αυτή τη στιγμή μπορούν να κλειδώσουν μια πραγματική πολιτική εργασία ενημέρωσης όλων των πολιτών. Δεν χρειάζεται να κάνετε δράσεις, έχουμε κάνει πολλές τώρα. Ξεκινάμε λοιπόν να στήσουμε τα γραφεία μας. Τα γραφεία μας θα πρέπει να διαθέσουν τρεις δράσεις αρχικές, τουλάχιστον τι πρέπει να κάνετε μέσα σε αυτές τις δράσεις που θα δίνουμε. Αν εσείς κάνετε παραπάνω, ή καλά κάνετε, έχετε πρωτοβουλία να εκτελέσετε και παραπάνω. Όμως θα πρέπει να εκτελέσετε τουλάχιστον με ακρίβεια αυτές τις τρεις που σας δίνουμε. Έτσι λοιπόν σε αυτή τη φάση. Έχουμε ενημέρωση κάθε τι από την Ελλήνων Συνέλευση Ανταγκαιρικά πώς πρέπει να συμβαίνει. Παίρνετε όλα τα γραφεία, τα μέλη σας τηλέφωνο, αυτά που έχετε ως εξώδικα, αυτά που έχετε ή δεν έχετε και καλείτε συνεχώς τα γραφεία να ενημερώσετε επί καινούργιας βάσης όλα τα μέλη και τους γνωστούς των γνωστών των μελών. Αυτό είναι η εργασία σας. Δεν έχετε άλλη. Αν έχετε κάποια άλλη να μου το πείτε. Αυτή είναι η εργασία και η αποστολή όλων. Δεύτερο, θα πρέπει να ανοιχτούν σε όλα τα social media μέρος του γραφείου. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι όλα τα γραφεία θα έχουν δύο μπλοκ. Το ένα το μπλοκ θα έχει ένα αρχαιοελληνικό όνομα, ελληνικό μάλλον, και το άλλο το όνομα θα είναι της Ελλήνων Συνέλευσης με ό,τι αυτό πρεσβεύει. Ή το μπλοκ όμως δεν το ανοίγεις και το αφήνεις. Κάθε μέρα πρωί, μεσημέρι και βράδυ ενημερώνεις το μπλοκ. Βάζεις 2-3 διαφορετικές εκπομπές με σχόλια που θα πρέπει να προκαλέσεις το κοινό αίσθημα έξω ώστε να ανταποκριθεί σε σχόλια και παντού θα υπάρχουν τα τηλέφωνα επικοινωνίας που και τι ακριβώς θα βρούνε. Άρα έχεις μια κάθετη επικοινωνία με όλο το κοινό. Το γραφείο σου
Ναι, μεν μπορεί να είναι στην Κοζάνη, στη Λάρισα, στην Πάτα, στην Αθήνα. Αλλά αντίτο σοπέρι, παντού τον Έλληνα. Και βεβαίω υπάρχουν Λαρισαίοι στον πλανήτη, και βεβαίω υπάρχουν και Παθηνοί στον πλανήτη. Από όλα τα μέρη τη Ελλάδο παντού στον πλανήτη υπάρχουν. Εσύ δεν θα μείνει μόνο στο τοπικό σου κομμάτι. Λειτουργεί και βράζει στο τοπικό σου κομμάτι, αλλά κινείσαι ω να είσαι παντού. Έτσι αυτή είναι η φιλοσοφία όλων των γραφείων. Έτσι λοιπόν θα υπάρξουν επιλεγμένα άτομα τα οποία θα τα επιλέξουν τα γραφεία με τα συμβούλια τους, όπου θα κινούν συνεχώς κάθε μέρα τα μπλοκ. Θα γράφουν, έχουμε 4.000 εκπομπές, συν οι καινούργιες που θα ξεκινήσουν και θα γίνονται, χωρίς να κάνετε δικές σας. Αν κάνετε και δικές σας, βεβαίως να τις βγάλετε. Ωστόσο, έχετε τόσο πολύ υλικό που μένει ανενεργό. Γιατί το αφήνετε μωρέ ανενεργό. Τα πατέ, τα μάθαν όλοι. Ο άνθρωπος πρέπει να το δει τουλάχιστον 8 με 9 φορές να το εμπεδώσει για να διαφερθεί για σένα. Άρα όταν εσύ κάνει μια ανάρτηση και νομίζω το βλέπει όσο παλιέται, είσαι γελασμένος. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή η εργασία δεν είναι δύσκολη αλλά είναι στοχευμένη. Τα γραφεία επιλεγμένα άτομα θα ενημερώνουν τα μπλοκ κάθε μέρα. Και φυσικά το κάθε γραφείο, και αν δεν έχει, θα το κάνει περιφέρεια, θα σας δίνει δημοσιεύματα, δηλαδή άθρα τα οποία θα πρέπει να αρθογραφούν για συγκεκριμένα πολιτικά και καθημερινά θέματα. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι είναι μετά από τα blog έχουμε σελίδες στο Face. Τη σελίδα σου στο Face, η οποία θα είναι μια σελίδα του γραφείου σου με τα διακριτικά του γραφείου σου, και η άλλη σελίδα η οποία δεν θα έχει διακριτικά του γραφείου σου, αλλά θα έχει κειμενικό περιεχόμενο. Φυσικά θα είναι πάντα στα ελληνικά εδεώδες με ένα όνομα που έχει έτοιμο η κεντρική να σας το δώσει. Έτσι λοιπόν θα έχετε δύο σελίδες που θα τρέχετε σε αυτές και θα τις ενημερώνετε νυχθημερών. Οι ανακοινώσεις δεν ενημερώνει μόνο τη σελίδα, ενημερώνει τη σελίδα, αλλά πετάς τις σελίδες σου σε άλλες σελίδες αναρτήσεις για να διαφημιστεί και να πάει το μήνυμα παντού. Το ίδιο θα γίνει και στο Instagram, το ίδιο και θα γίνει και στο Twitter. Αυτό για να συμβεί ολοκληρωμένα θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο άτομα έως τρία, τα οποία το ένα θα είναι πρωί ή τα άλλα δύο απόγευμα ανάλογα, το οποίο θα ενημερώνουν κάθε μέρα τις σελίδες και θα προβάλλουν συνεχώς την ιστορία μας, τις αλήθειές μας, τα κείμενά μας, την πολιτική μας, τις δράσεις μας σε όλο το Πανελλήνιο και σε όλο τον κόσμο. Εάν αυτό το κάνετε, εάν, γιατί πρέπει να το κάνετε. Το αν θα το κάνετε είναι από εσάς. Άρα βλέπετε που όλα είναι στις επιλογές σας. Και κανένας άλλος εκεί έξω δεν ευθύνεται για τις επιλογές σας παρά μόνο εσείς. Άρα, εάν αυτό το κάνετε σε τόσες σελίδες και σε social media, σε ένα ακριβώς μήνα η Ελλάδα θα αλλάξει προφίλ έναντι της Ελλήνων Συνέλευσης. Διότι, καθαρά μαθηματικά, και γι' αυτό οι αριθμοί δεν λένε ψέματα, οι ψεύτες δεν ξέρουν αριθμητική και δεν εκτελούν αυτό που λένε. Και αυτό είναι πολύ άδικο για εσάς σε τέτοιες ώρες μάχες και πολέμου που είμαστε. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε, δεν θα βάλω παραπάνω για να μην πλέξουμε τα λεφτά, 300 γραφεία ενεργά αυτή τη στιγμή. Και τα 300 γραφεία ενεργά στις 7 ημέρες καταρχάς έχουν 600 μπλοκ. Καταρχάς έχουν 600 σελίδες Facebook, καταρχάς έχουν 600 στο Twitter και 600 στο άλλο μας κάνει 2.400. Και αυτό σημαίνει ότι οι αναρτήσεις σας ανά την εβδομάδα είναι πόσες αναρτήσεις την ημέρα επί 3 το καθένα. Και αυτό σημαίνει μόνο οι 7 μέρες στην αναζήτησή τους, 2.400 επί 7. Κύριοι μου, μιλάμε για 16.000 δημοσιεύματα, 800 τη εβδομάδα. Θέλετε να σας βγάλω το μήνα. Όμως αυτό για να συμβεί και σε μια τέτοια ολοκλήρωση πρέπει να το κάνουν όλα τα γραφεία μου. Και όποιος έχει προφίλ πετάει τις ανακοινώσεις του. Σε άλλες σελίδες παντού πρέπει να εργαστείτε από τη βάση του γραφείου. Κάτι που μέχρι τώρα δεν το πράξαμε. Δεν το πράξαμε. Ήρθε η ώρα να σοβαρέψουμε τα γραφεία και να βάλουμε να εργαστούν τα γραφεία ως γραφεία. Τουλάχιστον στην αρχή. Μετά θα οργανώσουμε τις δράσεις των γραφείων. Είτε συνεργατικά με τα άλλα γραφεία, είτε μόνοι σας. Υπάρχουν άλλες 21 δράσεις, αλλά τουλάχιστον οι τρεις είναι πολύ συγκεκριμένες. Σαφώς θα σας είπα, δεν την πω. Άρα λοιπόν, έχουμε αυτή τη στιγμή 4 social media, ίσως και παραπάνω, που θα τρέχουν καθημερινά. Δεν υπάρχει, δεν ήρθε η πίτσα, δεν ήρθε η Βιολέτα, δεν το κάνει. Στο γραφείο αυτή τη στιγμή θα πρέπει να είναι κάθε γραφείο 4 άτομα που θα εδράζονται από το γραφείο του. Και συνεχώς θα ενημερώνουν τις σελίδες και τα πάντα. Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Δεν θα σας κόψω ποτέ το δικαίωμα να κάνετε και 10 δημοσιεύματα. Να αφήσετε τα σχόλια να σχολιάσετε και να γράψετε. Άρα θα μπείτε σε μια πλοκή.
Άρα θα μπείτε σε μια ζύμωση και πρέπει να γίνει. Άρα το γραφείο πρέπει να έρθει σε ζύμωση και σε τριβή με το κοινό. Άμα δεν έρθει, δεν μπορεί να ψηφιστεί και δεν θα αναγνωριστεί. Αν μιλάμε για αναγνώριση, μας ξέρει όλη η Ελλάδα, μας ξέρουν τα παιδιά, έχουν γίνει viral, μας ξέρουν οι πέτρες. Περιμένουμε μόνο μια όρημη, σοβαρή στάση για να μπουν και να ενδώσουν, αλλά και να εργαστούν στα γραφεία μας. Έτσι λοιπόν, όταν καλείς μέσα από τα site και τα social media τους πάντες να έρθουν να μιλήσουν μαζί, είναι τεράστιο, με τηλέφωνα επικοινωνίας, ότι όταν θέλετε να πας και στιγμή. Στο γραφείο λοιπόν σαφώς θα απαντάει το τηλέφωνο, κάποιος που θα μπορεί να απαντήσει. Όχι όποιος βρίσκεται, διέλα για τι κάνεις, που είσαι, ναι, τι θες, καλά, ναι, ναι, και τι, τι, δεν σ' αρέσει. Πρέπει να μπει μια πολύ συγκεκριμένη σειρά. Αυτός που θα απαντάει θα είναι αυτός συγκεκριμένος. Θα έχουμε μηνύματα, θα κρατάμε κατάλογο, ποιος σας πήρε τηλέφωνο, τι σας είπε. Εμείς θα κρίνουμε. Θα δούμε. Πρέπει να σφιγγομετρήσουμε και τον κόσμο. Πρέπει να σφιγγομετρήσουμε και τους πράκτορες. Θα σφιγγομετρήσουμε και την ίδια την αποστασία. Η εργασία μας είναι πολύπλοκη και πολυεπίπεδη. Και ο πόλεμος είναι. Αλλά και αυτό το εγχείρημα, αν μη τι άλλο, είναι πολύ διαστασικό. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Δεν γίνεται να κάνεις ένα και να πάρεις την Ελλάδα. Πρέπει να καταλάβεις την τεράστια πλοκή επί παντός επιστητού που συμβαίνει. Γιατί όλη η Ελλάδα είναι τα πάντα. Είναι όλα. Άρα δεν γίνεται να κάνεις ένα. Πρέπει να κάνεις όλα. Και πρέπει να δούμε ποιο κάνεις δικαιότερα, ποιο κάνεις πιο καλά. Έτσι λοιπόν, σε αυτή τη βάση δεδομένου, θα πρέπει να φτιάξουν όλα τα γραφεία και πραγματικά αναμένουμε τεράστιες εξελίξεις, γιατί όλοι μας περιμένουν. Είμαστε μηνύματα, τα παίρνουμε. Αυτή τη στιγμή στην Κεντρική και σε γραφεία και σε περιφέρειες έχουμε μηνύματα πολύ συγκεκριμένα, τα οποία ο κόσμος έχει αλλάξει, έχει γυρίσει. Ξέρει ακριβώς τι πρεσβεύουμε. Χρειάζομαι τώρα να συστρατευτούν οι πολεμιστές μου με σοβαρότητα στα γραφεία και να εκτελέσουν μια πραγματικά εργασία γραφείου ανώτατου επίπεδου, έτσι όπως μας αρμόζει. Με τα βιβλία μας, με τα χαραγμένα, με τις χαραγμένες δομές, το τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα, με ένα πλούτο, με την ισχύ, με τη δύναμή μας, που είναι επιστοποιημένα. Με ένα τεράστιο πολιτικό μητρώμες που για τις πολιτικές αληθινές. Όχι πεποίθησης, αλλά αποδείξεις. Δεν είναι πεποίθησή μου η απελευθέρωση. Δεν είναι πολιτική μου πεποίθηση η φυσιολογία μου. Είναι απόδειξη ότι ζω και είμαι πραγματικά απόλυτος με τη φυσιολογία μου. Ή όχι λοιπόν ρε πως να πούμε τη φυσιολογία ανώμαλο. Ότι είναι ανομαλία. Εσείς όλοι εκεί έξω είστε ανώμαλοι. Και εμείς είμαστε εδώ να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Άρα σήμερα λοιπόν καλούμαστε να σηκώσουμε ένα μεγάλο βάρος στους ώμους μας. Μην αγκομαχίσει κανένα. Γι' αυτό δεν θέλω κοτσομπολιά. Γι' αυτό και καθαρίζω με κάθε βρωμιάρη πράκτορα εκεί μέσα. Με κάθε ανόητο μυαλό που έκανα ότι κατάλαβα, αλλά δεν κατάλαβα. Ό,τι δείτε στραβού μέσα στο γραφείο που δεν σας κάνει, πετάξτε το. Κλείστε και το γραφείο να μην υπάρχει, γιατί η βρωμιά κάνει και διαδίδει καρκίνο, άμα το θέλετε, στον κεντρικό οργανισμό που είναι όλα τα γραφεία μας. Δεν γίνεται. Θα καθαρίσω τα πάντα. Στην Ελλήνο Συνέλευση θα ξέρει που μπαίνει. Μπαίνει σε νεό! Αν δεν το καταλάβεις, να μην έρθεις ποτέ. Κάτσε έξω μέχρι να οριμάσεις. Γραφείο της Αγίων Συνέλευσης είναι ναός. Τουλάχιστον αυτό που πρεσβεύει. Είναι σημαντικό αυτό που λέω. Δεν θα ανεχτώ τίποτα, καμία μια γελιότητα. Δεν μπορείς, αδερφέ μου, κάθε στην άκρη. Φύγε. Δεν πειράζει, φύγε, είστε γάμοι σου έξω. Τι το κρατάτε ρε εκεί μέσα τον καρκίνο να σωλεί την τύπα και τις γελιότητες του. Τελειώσαν αυτά για τα γραφεία. Πηγιδόνι. Πάω στην τρίτη δράση λοιπόν που έχει οργανωθεί για όλα τα γραφεία μας. Έτσι ακριβώς όπως πρέπει να εργαστούν ως γραφεία του Οργανισμού Ελλήνων Συνέλευσης. Άρα η τρίτη λοιπόν δράση είναι τα τηλέφωνα είναι ανοιχτά. Την ίδια τιμή έχετε για όλα τα σταθερά τηλέφωνα, άρα δεν επιβαρύνεστε. Πρέπει τουλάχιστον 2 με 3 άτομα, τουλάχιστον 2, να παίρνουν τηλέφωνα, όλα τα τηλέφωνα από τους τηλεφωνικούς καταλόγους της κάθε περιοχής. Όπου ανήκεις σε κάθε γραφείο, στην όμορη περιοχή του, μιλάει κάθε μέρα και κάνει 30 τηλέφωνα έως 50 τηλέφωνα. Αυτά κάνει 100. Όχι κάτω από 30 έως 50 και θα μας επιλογήσει γιατί κάνει 30 και δεν κάνει 50. Άρα λοιπόν πήρες τηλέφωνο τον άνθρωπο, παιδί μου, να τον καλέσεις, να του πεις είμαστε η Ελλήνων Συνέλευση
Είμαστε εδώ για σένα, είμαστε εμείς. Πρέπει να τελειώνουμε. Πρέπει να ελευθερώσουμε τη χώρα μας. Έχουμε ένα τεράστιο πλούτο. Ελάτε στο γραφείο σας να μας ενημερώσουμε. Και αν δεν μπορείτε, κλείστε μας ένα ραντεβού να έρθουμε στο σπίτι σας. Καλέστε και τους συγγενείς σας να τους μιλήσουμε όλοι μαζί. Και φεύγουν δύο άτομα και πάνε και ενημερώνουν στο σπίτι του ανθρώπου ή όπου μας πει. Άρα λοιπόν υπάρχει μια κίνηση και μια πλοκή μέσα σε όλη την Ελλάδα, στο όλο το Πανελλήνιο. Αυτό το κλίμα μέσα σε ένα μήνα, αν εργαστείτε όπως πρέπει, θα αλλάξει. Μετά η διαχείριση, όπως έχω βάλει τα πρωτόκολλα κάτω, ο ταμείας πώς θα εργάζεται, ο σύμβουλος πώς θα εργάζεται, ο Γενικός Γραμματέας, είναι πραγματικά μια απόλυτη διαδικασία που δεν υπάρχει λάθος, γιατί δεν είμαστε σε λύθη. Το μόνο που μένει είναι μόνο να εκτελεστεί από εσάς τους ίδιους. Έτσι θα ενημερώνετε συνέχεια τους ανθρώπους στην πόλη σας, στο δήμο σας, στην περιοχή σας. Και θα έχουμε τεράστια ολοκλήρωση, άμα το θέλετε, με κόσμο, με μέρη. Ένα μέρος που έρχεται θα του δείχνετε ακριβώς την ενημέρωση. Η ενημέρωση εντωμεταξύ αυτή που θα σας δώσουμε θα είναι σε μεγάλη οθόνη. Οι τηλεοράσεις τώρα είναι τσάμπα. 40 ευρώ και 45 είναι 200 ευρώ και 250. Άρα, γιατί να του μιλάς για ποιος ό,τι θέλεις εσύ. Του βάζεις το ηχητικό και τον ενημερώνεις τον άνθρωπο. Και αν είναι μεγάλο, του λες δώσε μας και 15 λεπτά και πάρ' το CD και το στο σπίτι σου. Και του δείχνει σε CD την ενημέρωση. Και οτιδήποτε άλλο θέλει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχουν τρεις δράσεις ολοκληρωμένες που θα πρέπει να εκτελεστούν από όλα τα γραφεία για να εννοήσουμε και να λογίζουν τα γραφεία. Οπωσδήποτε να είναι καθιερωμένες μέσα σε δύο εβδομάδες ώστε να αρχίσουν να αποδίδουν καρπούς. Και κάθε ολοκλήρωση που θα γίνεται, που θα συστρατευτούν όλα τα μέρη, τα παλαιότερα, αυτοί που έχουν κάνει εξόδικο, που τους αφήσατε. Βέβαια, ήρθε ένας που έκανε εξώδικο. Τον πήρατε ποτέ τηλέφωνο του και πελάτε για ένα καφέ. Ή μπήκατε μες στο γραφείο και τελικά τα γραφεία να γίνει καφενεία. Έχουμε τέτοια δείγματα. Έχουμε ανθρώπους που μπήκαν στα γραφεία και πηγαίναν το απόγευμα για να πίνουν το τσιπουράκι τους. Να κάνουν την πλάκα. Στο γραφείο να κάτσει μόνο με αυτούς που γουστάρει και αυτούς που έρχεται να μην μπαίνει. Το γραφείο δεν είναι απρόσωπο, αλλά έχει ένα πρόσωπο που είναι όλων μαζί μας. Άρα δεν μπορεί στο γραφείο της Ενίου Συνέλευση να βλέπει τον Αντρέα, τον Πέτρο, την Κίτσα. Αυτές είναι οι παλαιές διαδικασίες που μας ταλαιπώρησαν στην Ελλήνων Συνέλευση. Λάθος κάνετε. Είναι άδικο στην Κεντρική να μπαίνεις και να βλέπεις τον Μπλόσκα, τον Αλέξανδρο, τον Νίκο, τον Πέτρο, τον Σόρα. Όχι, στην Κεντρική μπαίνεις και βλέπεις όλα τα γραφεία. Αλλά βλέπεις μια γενική άποψη μια συμβουλίου που σου λέγει πληροφορίες από όλη την Ελλάδα, αλλά έχει μια άποψη για όλη την Ελλάδα και ξέρει τι συμβαίνει για όλη την Ελλάδα. Και ό,τι αποφασίζει είναι για όλη την Ελλάδα. Δεν αποφασίζει μόνο για ένα μέρος. Άρα ό,τι βγαίνει είναι για όλους, που σημαίνει έχει πραγματικά την αξία της αρετής σε ό,τι ακριβώς βγει. Και για το Ηράκλειο και για την Θεσσαλονίκη, για τον Εύρο. Δεν βγάζουμε διαφορετικές διατακτικές για το ένα και για το άλλο. Έτσι θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι στο γραφείο, μπαίνοντας κάποιος μέσα, δεν βλέπει το πρόσωπο του συνέλληνα. Στο πρόσωπό του βλέπει το στόχο και το σκοπό της απελευθέρωσής μας. Και όλης αυτής της τεράστιας γενναίας δράσης. Δεν γίνεται ένα πρόσωπο να σου αρέσει να σκοτώσεις στο πρόσωπο κάποιου που δεν σου αρέσει το στόχο και το σκοπό. Είσαι βλάκα, δεν μπορεί να το κάνεις σαν εκείνον άνθρωπο. Αφού ο στόχος και ο σκοπός είναι σαν ένα άγαλμα που δεν είναι ο κανένας. Αλλά συνάμα είναι όλοι μαζί, γιατί το πρόσωπό του μας εκπροσωπεί όλους μαζί. Έτσι θα το καταλάβετε. Και αυτό είναι η Ελλήνων Συνέλευση. Άρα οι πόρτες μας πρέπει να ανοίξουν διάπλατα. Να καταλάβει ο κόσμος ότι είμαστε αυτό που είμαστε και είναι ίδιο με αυτόν. Και αυτός εισερχομένος σε εμάς, όταν εισέλθει, δεν θα είναι τίποτα παραπάνω και λιγότερο από το όλον μας. Και από το όλον του. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι και έξω που είναι έτοιμοι να ενδώσουν με τεράστιο έργο. Και μπορούν να δώσουν πάρα πολλά στην Ελλήνων Συνέλευση. Ήδη έχουν αρχίσει. Υπάρχουν πολλές παραχωρήσεις ακινήτων διαδικασίας. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται μόνοι τους και λένε αξιόλογοι. Όλοι είναι αξιόλογοι για μένα, αλλά έρχονται και άνθρωποι που τους είχαμε στην καθεστωτική γραμμή. Έρχονται από εφορίες, έρχονται τραπεζίτες, έρχονται δικηγόροι. Λένε γράψαμε, παιδιά που γράψαμε. Ξέρω, μην μου πείτε τίποτα, δεν με ενημερώσετε, ξέρω. Μα να σας πούμε, δεν χρειάζεται να μου πείτε, ξέρω και πιο πολλά από εσάς. Με φτάνει αυτά που ξέρω, γράψε με και είμαι μαζί σας. Και πραγματικά αυτά τα μηνύματα με αφήνουν άναυδο. Πραγματικά η αποστολή μου, άμα το θέλετε, είναι, δεν θα πω επιτυχημένα, θα είναι, πάει προς ολοκλήρωση. Είναι πραγματικά οι σπόροι που τόσα χρόνια βάζω.
Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί έξω που ξέρουν ακριβώς και πολεμούν, αν το θέλετε, από δικό του μετερίδιο, χωρίς να είναι στα γραφεία μας. Κάποιοι βρίσκουν το θάρρος και έρχονται. Σαφώς δεν θα έρθουν όλοι. Θα έρθουν πραγματικά με πειθαρχία, αλλά η πειθαρχία είναι στον εαυτό σου, δεν είναι σε μένα. Αφού συμφωνήσαμε να κάνουμε αυτό, το κάνουμε. Έτσι θα το αντιληφθείτε. Οι δράσεις αυτή τη στιγμή είναι στη διάθεση της κεντρικής, ολοκληρώνονται. Μαζί με τις δράσεις θα έχετε και το τρίπτυχο, τα τρία βιβλία τα οποία για να είναι στον αέρα, τα βλέπει ο κόσμος. Βεβαίως είναι στο site ήδη ανεβασμένο το απόγευμα εκεί. Έτσι λοιπόν συνέλληνες, έχετε μπροστά σας ένα τρίπτυχο με όλο το αξιακό. Το αξιακό λοιπόν, τώρα ολοκληρώθηκε το αξιακό, γιατί είναι και οι δύο άλλοι νόμοι, γιατί ο τελευταίος νόμος το αξιακό κλειδώνει την ορότητα της ελευθερίας που μιλάγανε για ελευθερία, δεν ξέρανε τι είναι. Μπαίνοντας μέσα στο αξιακό θα αντιληφθείτε ότι το αξιακό είναι το σύνολο των αξιών. Μιλάει για τον νομοθέτη, πώς θα αντιληφθείς ότι αυτός είναι ο νομοθέτης. Μιλάει και αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να ψάξεις και να βρεις τον νομοθέτη, αν αυτός είναι και όχι να βγάζει ότι νομοθέτη. Πρέπει να είσαι γνώστης των νόμων που βγαίνουν για σένα, για τους απογόνους σου και για την πολιτεία σου. Είναι λοιπόν ένα καθαρό σημείο πολιτικής, της πραγματικής πολιτικής του πολίτη που έρχεται από μακριά. Θα πρέπει να καταλάβετε όλοι ότι το δημιούργημα είναι πολίτης και θα δημιουργήσει μόνο ως πολίτης. Δεν δημιουργείς μόνος σου. Και το γελίο της υπόθεσης είναι κάθε ένας που δεν θυμάται ποιος είναι και δεν μπορεί να καταλάβει γιατί δεν θέλει να θυμηθεί. Δεν σε κρατάει κανένας να μην θυμηθείς. Το ότι σου λέει κάποιες μπούρδες και εσύ γεμίζεις τη μνήμη σου τη μικρή τη γη, η τυφνητή, με αυτές τις μπούρδες και δεν θέλεις να θυμηθείς γιατί είσαι βολεμένος. Όταν βλέπεις τις τεράστιες αλήθειες και σε βγάζουν, άμα το θες, από την αδράνειά σου και από τη βόλεψή σου, γιατί είναι βόλεψη η αποστασία, έτσι. Αυτό μωρέ, μια χαρά είμαστε. Εντάξει, ζωντανοί είμαστε. Θα το κάνουν οι άλλοι. Τι είναι βλαμμένο οι άλλοι, εσύ είσαι οι άλλοι. Ποιους άλλους περιμένεις, ρε αλήθεια, που είσαι και δημιούργημα δημιουργός. Τέλος πάντων, πραγματικά χρειάζεται να διαβάσετε τις αναλύσεις, οι οποίες είναι δικές σας. Εγώ δεν γράφω τα δικά μου. Δεν γράφω κάτι για μένα. Δεν έχω γράψει κάπου την άποψή μου και δεν έχω και δικαίωμα να το κάνω. Όλα τα γραφόμενα, όλα τα χαράγματα, όλες οι ενχαράξεις είναι μνήμες. Είναι θυμίσεις δικές σου. Να θυμηθείς ποιος είσαι και να φύγεις από αυτή την ανυπαρξία και τη λύθη. Να αναγνωρίσεις και τι σου έχουν κάνει, αλλά και τι πραγματικά. Και πώς πρέπει να, τι πρέπει να κάνεις, πώς πρέπει να εκτελέσεις. Σε αυτόν τον τεράστιο αγώνα είμαι και εκεί πραγματικά είναι όλη η τεράστια διαδικασία της μεταρρύθμισης. Να καταλάβετε και τι σας έχουμε κάνει και τι βιώνεις αλλά και πώς πρέπει να βιώνεις. Να καταλάβεις όλα τα δίκαια και την αλήθεια του δικαίου σου. Αν μη τι άλλο. Μόλις αυτό το κατανοήσεις, τελειώσαν όλα. Τελειώνουν όλα αυτόματα. Η απόσταση όμως είναι τεράστια. Είναι τεράστια της κατανοήσής σου. Είναι τόσο τεράστια όσο είναι η απόσταση μιας μεμβράνης. Να τη σπάσεις να περάσεις από εκεί. Απ' τη μία είναι τόσο μικρό, είναι τόσο μικρή η απόσταση, απλώνεις απλά το χέρι σου και το σπάς. Και την άλλη, είναι τόσο μεγάλη όσο το χάος. Από σένα εξαρτάται. Αν αυτό για σένα η απόσταση είναι τόσο χαοτική, είναι τόσο δίπλα σου. Κατανόησες, καταλάβες, τελείωσε. Κλείωσε το θέμα, κατάλαβες ποιος είσαι. Σε αυτή τη βάση δεδομένων λοιπόν είναι το αξιακό σύστημα. Μετά έρχεται η αποδεικτική διεργασία που είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο που από εκεί ξεκινάει. Δεν γίνεται ο καθένας να λένε οτιδήποτε πέραν του ορθού του αληθινού, του υπαρκτού. Αυτό συμβαίνει μόνο με την αποδεκτική διεργασία. Η αποδεκτική διεργασία δεν είναι να σου φέρει κάποιος ένα σπαθογραφημένο χαρτί, μασόν, μια νοσκοπηδιού, ένα ψευδοδιάταγμα. Πάμε σε έννοιες τώρα. Πάμε σε πραγματικά άλλα επίπεδα. Απόδειξη δεν είναι να σου φέρει ένα χαρτί ή ένα χαρτόσημο ή μια άλλη γελιότητα. Πάντα στην αποδεικτική διαδικασία της νόησης. Μέσα λοιπόν στο κείμενο σας λέει ακριβώς την αποδεικτική διαδικασία και πώς όλα περνιόνται από εκεί. Όλα και τα πάντα. Είναι ουσιαστικά, δεν θα πω τρόπος, είναι η μέθοδος για να μπείτε στη διαδικασία να περάσετε τα πάντα. Έτσι από εκεί ξεκινάει μετά ο πολίτης και η πολιτεία. Ο πολίτης και η πολιτεία είναι μια εναλλαγή της μετατροπής της σύνθεσης σου. Άρα, είναι η μετατροπή της σύνθεσης της δημιουργίας σου σε πολιτεία.
Και η πολιτεία μετατρέπει τη σύνθεσή της στον ίδιο τον πολίτη, γιατί είναι η μήτρα που γεννάει τον πολίτη. Είναι μια πραγματική διαδικασία της αλήθειας του δικαίου όλων των δημιουργημάτων να καταλάβουν ότι δημιουργηθήκαμε ως πολίτες και μετά σαρκωθήκαμε στο δικό μας κομμάτι. Δεν είναι το θνητό μας. Το θνητό μας το κομμάτι και όλη η διαδικασία Θεό και θνητό κομμάτι του ανθρώπου είναι σε αυτό το κείμενο που γράφω, το οποίο θα το δείτε στο μέλλον. Ωστόσο όμως, στο θνητό μας κομμάτι είναι τεράστια η διαδικασία του θνητού, διότι είναι σαν να φέρνουμε το κομμάτι της θνητότητάς μας στο θνητό μας κομμάτι και να το πηγαίνουμε βόλτα σε ένα κύκλο που να το ξαναπάμε στην έδρα που το πήραμε. Και αντί να το ξαναπάμε στην έδρα που το πήραμε, το θεό κομμάτι της θνητότητάς μας, στο θνητό μας κομμάτι το χαρίζουμε. Πάρτο, εσύ το διαπραγματευόμαστε, το δίνουμε. Βγαίνουμε στη λυθή. Δίνουμε το κομμάτι της θνητότητάς μας σε ποιους και γιατί, με την κέρδος. Ενώ πρέπει να το πάμε στην έδρα από όπου το πήραμε. Αυτή είναι και η δοκιμασία του θνητού, άμα το θέλετε. Από την άλλη, στην τρίτη ενότητα του βιβλίου, με το θέλετε, του επόμενου βιβλίου, είναι η ισοδυναμία, η ισοπολιτεία. Εκεί θα αρχίσετε να σέβεστε και θα σεβαστείτε πάρα πολλά πράγματα και σε μια πολιτεία. Πώς πρέπει να είναι ακριβώς με τους νόμους όρκους της ίδιας της φυσιολογίας και της δημιουργίας μας. Θα δείτε και εκεί μετά που κλείνει με την λόγα της ελευθερίας και θα καταλάβετε όλοι ότι. Ότι η ελευθερία είναι η ίδια η ολότητα της μονάδας του συνόλου μας, της ένωσης μας που εμείς πάμε να ολοκληρώσουμε και να εκτελέσουμε. Ενώ μπήκαμε ελεύθεροι στη δημιουργία, σε μια ελεύθερη ολότητα, αθάνατη του όλου, τελικά διαχωριστήκαμε σε κομματάκια, σε άτομα και ο καθένας μιλάει, δεν με νοιάζει για τον άλλον, ας κάνει ό,τι θέλει και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει νομίζοντας ότι αυτό είναι ελευθερία. Αυτό είναι μια μεγάλη γελιότητα αποστατική. Η ελευθερία είναι η ολική ολότητα του ατόμου, του συλλογικού ατόμου. Δεν υπάρχει άλλη ελευθερία. Γι' αυτό και αν δείτε, ενώ αν διαβάσετε όλες τις επικρίσεις και τα ιερά κείμενα, θα δείτε ότι όλες οι επικρίσεις ουσιαστικά είναι όρκος. Κάθε επίκριση είναι. Ορκίζομαι γι' αυτό, ορκίζομαι. Στην ελευθερία δεν υπάρχει μία λέξη ορκίζομαι. Γιατί δεν γίνεται να ορκιστείς την ελευθερία. Γιατί οι όρκοι ορκίζονται στην ελευθερία. Και όχι η ελευθερία να ορκιστείς. Το μέγιστο είναι ότι όταν εισήλθατε στη δημιουργία, ορκιστήκατε στην ελευθερία τότε. Τώρα πώς θα ξαναορκιστείς. Μέσα στους χιλιάδες βίους που έχετε ενσαρκώσεων, άλλους περισσότερους, άλλους λιγότερους, ουσιαστικά όταν εισήλθατε στη δημιουργία, ορκιστήκατε. Άρα πρέπει να καταλάβετε ότι δεν μπορείτε να ξαναορκιστείτε γιατί είστε ήδη ορκισμένοι στην ελευθερία όταν εισήλθατε. Γι' αυτό και η ελευθερία δεν έχει όρκο. Η ελευθερία είναι πάνω από όλους και είναι η ολότητά μας. Ουσιαστικά θα δείτε ότι όλη η πολιτική μας και όλο το δημιούργημα, όχι μόνο της απελευθερωσίας, αλλά και της εγκαθίδρυσης της ελληνικότητας απανταχού της γέας του ίδιου του πολίτη, είναι μπροστά στα χέρια σας σε ένα τρίπτυχο. Άρα πρέπει όλοι ορκισμένοι. Όλα τα στελέχη και όλα τα γραφεία είναι το τρίπτυχο της πολιτικής δράσης για την εγκαθίδρυση της ελληνικότητας και του ίδιου του πολίτη. Ουσιαστικά αυτό πάμε. Να αναγνωρίσουμε τον πολίτη μέσα μας, να αναγνωρίσει ο κάθε Έλληνας πολίτη ότι δεν μπορεί να ψηφίζει γιατί του δίνουν ένα κοσάρικο, ένα πενηντάρι, ένα εβδομητάρι ή του βάζουν για δουλειά ή οτιδήποτε χάρη που πάντα ποτέ δεν του τα κάνουν. Θα πρέπει να καταλάβει ότι ο πολίτης υπογράφει με την υπογραφή του, που είναι η ψήφος του, αλλά και η υπογραφή του στο έγγραφο που έχουμε την αποπληρωμή. Συνυπογράφει ότι είναι αυτόχθον Έλληνης αγενής, αλάνιο δημιούργημα του πλούτου της δύναμης της ισχύς στην ένωση όλων της ελευθερίας του συλλογικού ατόμου. Έτσι ακριβώς όμως περιγράφεται και με λόγια όχι τόσο αυστηρά, γιατί πραγματικά έχουν ήδη με το λεκτικό μας πρόβλημα κάποιοι και δεν υποτίθεται, δεν μας καταλαβαίνουν. Γιατί πρέπει να είμαστε, έλα είσαι cool, έλα μωρέ δεν πειράζει, άστο μωρέ να πάμε, τρέντι είσαι, να σου πω.
Αυτό που έχει σημασία εσείς τώρα, σημερινές μου, θα πρέπει να καταλάβετε ότι θα πρέπει να αποκτήσετε ένα λεκτικό ουσίες. Θέλω να καταλάβετε όλοι εκεί έξω ότι δεν είστε τίποτα παραπάνω από τον ίδιο το λόγο. Εν αρχήν είναι ο λόγος. Λόγος. Η δράση του λόγου στην εμφάνιση τη δημιουργία σου είσαι εσύ. Άρα εσύ δημιουργείς με το λόγο. Ο λόγος δεν είναι τίποτα παραπάνω και λιγότερα από τα σύμβολα και οι αριθμοί. Η ίδια είναι πάντα το πώς τα χρησιμοποιείς και με ποια αλχημική, διαδικασία και ακολουθία στερεώνεις και συστήνεις τις δημιουργίες σου, έχει να κάνει με το νου, γιατί είσαι ο ίδιος ο λόγος. Άρα το λεκτικό σας θα πρέπει να αλλάξει. Θα πρέπει να εννοείτε τόσα πράγματα περισσότερα και όχι να μιλάτε μία ώρα και να μην έχεις εννοήσει τίποτα όπως κάνουν αυτά τα ζώα, αυτά τα γαϊδούρια. Εσύ δεν μπορείς να το κάνεις. Εσύ θα λες τρεις προτάσεις, θα εννοείς 20 πράγματα. Το άλλο το βλαμμένο, δεν μιλάω για το συνέδριο που τον ενημερώνεται, αλλά τον άλλο το βλαμμένο πολιτικό, δεν θα έχει καταλάβει. Όσο παλιά θυμάμαι στις ειδήσεις λέγανε, άκου την κύριε Σωράκου, νομοτέλεια. Τι είναι νομοτέλεια, τι είπα να πει νομοτέλεια, έλεγε μια γελάδα χοντρή. Τι εννοείς μόνο η Ελλάδα νομοτέλεια, το λέει και λέει, αλλά πού να τη μάθεις. Πού να τη μάθεις βρε ανώμαλο, πού να μάθεις την νομοτέλεια και κάθε λέξη. Άρα από εκεί και πέρα έχετε πραγματικά κείμενα που θα σας περπατήσουν σε ένα άλλο λεκτικό, γιατί θα κατανοήσετε. Έτσι θα μπορείτε να αντιμετωπίσετε τη λέλεπα όλης αυτής της αηδίας, της γελιότητας που δεν ξέρουμε τι λένε, δεν ξέρουμε τι εννοούμε, αλλά και πραγματικά όπου θα πηγαίνετε θα λέτε και θα, δεν θα εξηγείτε, θα αναλύετε, γιατί θα σας έχει γίνει ιδίωμα. Θα συμφωνήσω ότι ο κόσμος για μερικούς είναι λίγο δύσκολος, αν και δεν υπάρχει δυσκολία, υπάρχει μόνο η κατανόηση. Και η κατανόηση είναι προσωπική. Σας είδατε αν γράφω καμιά φορά. Λέω, κύριε, πρέπει να κατανοήσετε. Η κατανόηση είναι όσα κατανοείς με τις αντιληπτικές ικανότητες που έχεις. Η νόηση όμως, δεν θα βάλεις ό,τι ικανότητες έχεις. Η νόηση είναι νόηση. Νοούμε όλοι τα ίδια, τα αληθινά, τα υπαρτά, τα ορθά. Δεν γίνεται με κατανόηση να νοήσεις. Να αρχίσεις να εκπαιδευτείς, να συγκρίνεις και μετά να πας στη νόηση. Στην νόηση νοούμε όλοι μαζί. Δεν γίνεται τι να νοούμε εμείς ή εμείς να μην νοούμε. Γιατί η νόηση είναι για όλους και έχει ισοδυναμία. Έχει ισοδυγεία. Άρα έχουν ετοιμαστεί όλοι, έχει ετοιμαστεί όλη η πλατφόρμα των τριών δράσεων, το οποίο θα δώσετε ένα πραγματικά ρεσιτάλ. Δεν ζητάω κάτι δύσκολο. Είναι κάτι που συμβαίνει στα γραφεία και θα δομηθεί το γραφείο, όπου θα βγουν από εκεί αυτοί που θα είναι στα τηλέφωνα, θα γίνουν πολύ καλοί τηλεφωνητές, θα χειρίζονται το λόγο καλά, θα ξεψαρώσουν λαϊκά να το πω, θα αποκτήσουν μια άλλη έγκλη στην ικανότητα της ομιλίας και της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων που θα μας χρειαστεί στο μέλλον. Οι άνθρωποι που θα κάνουν τις ενημερώσεις πραγματικά θα ανοίξουν και αυτοί έναν άλλο ορίζοντά τους. Θα εισέλθει και άλλος κόσμος όπου θα τον βάλουν σε τέτοια πόστα να κάνει. Αύριο το πρωί ένα γραφείο που να εξυπηρετήσει και δεν κάνουμε και να ενημερώνει μέλη. Όλα τα social media παντού. Άρα λοιπόν, ήδη μετά θα υπάρξουν ραδιόφωνο σε κάθε γραφείο και σε περιφέρειες. Οπωσδήποτε οι περιφέρειες θα ανοίγουν ραδιόφωνο, που θα χρειαστεί να κάνουν εκπομπές και εκπομπές και ελεύθερου τύπου. Δηλαδή, στην Ελλάδα, σε όλες τις περιφέρειές μας, είναι πολύ εύκολο όλα τα σχολεία ή τουλάχιστον παιδιά των σχολείων να αφιερώσουν 2 ώρες σε ένα ραδιόφωνο, ώστε να έρχονται παιδιά του Λυκείου, άλλη ώρα του Πανεπιστημίου και του Γυμνασίου, και να εκφράζουν την άποψή τους για τα μαθήματά τους, για τα πάντα, για τη ζωή τους. Έτσι να μπει ένα κοινό, όχι μόνο δηλαδή να μπει ένα celebrity κοινό, να μπει ένα αυτόχθονα κοινό, το οποίο θα ακούσουμε την άποψή του, θα ακούσουμε τα μαθήματά του, θα ακούσουμε τα προβλήματά του. Όχι μόνο σαν εκπομπή, αλλά και ως διασκεδαστικό δίωρα, αν το θέλετε, μέσα από διαφορετικά παιδιά κάθε φορά, όπου θα βλέπουμε την εικόνα των νέων που σήμερα περιστοιχίζει το Πανελλήνιο. Εύκολες εκπομπές ουσίας, αν το θέλετε, στη βάση δεδομένων της κοινωνικής πολιτικής, που και τα μηνύματα θα παίρνουμε, αλλά θα αφήσουμε και τα παιδιά να δούμε μέχρι πού μπορούν να κουμπίσουν. Όχι
όχι μόνο σε εμάς, αλλά και στο αύριό τους. Αυτά είχα να σας πω. Κινηθείτε γρήγορα. Αυτό που έχω να πω βέβαια είναι το εξής, ότι την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει για τον ίδιο τον κόσμο, το αφήσατε πίσω. Αυτό είναι και η οδυσσιά σας. Όταν δεν τελειώνεις κάτι, την επόμενη φορά έχεις δύο. Άρα λοιπόν τώρα έχετε να παραλάβετε γρήγορα τον κόσμο και να παραλάβετε και τα νέα που σας είχα προειδοποιήσει ότι θα έρθουν. Γρήγορα στα γραφεία, όλη η μελέτη και ό,τι θέλετε να εξηγήσετε, θα τα εξηγήσετε μέσα από τα γραπτά κείμενα. Γιατί εκεί αποδεικνύονται όλα. Άρα δεν θα λες ό,τι θέλεις, ακόμα και κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να εξηγήσει ή να συντάξει τον λόγο του σύμφωνα με το πώς θα το βγάλει προς τα έξω, να το προβάλλει, ας ακολουθήσει την πεπατημένη του κειμένου και να εξηγήσει οτιδήποτε. Έχετε λοιπόν ένα τρίπτυχο. Έχετε και τον κόσμο που πρέπει να τον κάνουμε βίντεο, τουλάχιστον με 2.000 βίντεο. Αυτό έχει μείνει πίσω. Είναι ντροπή, αν το θέλετε, να έχουμε μόνο 900 εμφανίσεις από 5.000 οργισμένους. Είναι τραγικό. Okay. Αυτή τη στιγμή έχετε δύο να εκτελέσετε, έχετε και τον κόσμο, έχετε και το τρίπτυχο το δικό σας το καινούριο και περιμένω να μου πείτε αγωνιστικούς χαιρετισμούς, απειρή τιμή και σεβασμό σε όλους σας, μέχρι το τέλος.